Καλησπέρα σα. Καταρχά, ακούγοντα φίλη της φύση, θα θεωρείτε ότι είναι ένα εκδρομικό σύλλογο, ένα εκδρομικό φορέα που πηγαίνει στα βουνά, επισκέπτεται ποτάμια κτλ. Τα κάνει όλα αυτά. Εκτό όμω από την επαφή μα και την γνωριμία με τη φύση και την ψυχαγωγία, κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Ε, όπως συμμετέχουμε στους αγώνες που αναπτύσσονται για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, ε, την αειφόρο και περιφερειακή ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, θα μιλήσω στο τέλος γι' αυτό, το δίκαιο εμπόριο κτλ. Ε, το Ελληνικό Δίκτυο φίλη της Φύσης είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης του Friends International που ιδρύθηκε το 1895 στη Βιέννη και από εκεί πήραμε τις πρώτες πληροφορίες για την TTIP το 2013. Το... Η σημερινή εκδήλωση έχει ένα τίτλο. Εσείς τι ξέρετε για την TTIP. Θα μιλήσω για μένα. Ίσως κάτι περισσότερο από το μέσο όρο. Πάντως όχι όλα. Και δεν τα γνωρίζουμε όλα γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και διαφάνεια για τις διαπραγματεύσεις. Είπε αρκετά πράγματα η Δώρα. Το πιο πρόσφατο θα σας πω, 13 Εντεκάτου, σύμφωνα με, την, με μια γερμανική εφημερίδα, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε στον πρεσβευτή της χώρας στην Οάσιγκτον Ου, στην να καταθέσει δημόσια μομφή, η Γερμανία τώρα, γιατί το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων για την TTIP δεν είναι προσιτό στα κοινοβούλια και πως περιφρονούνται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτό λίγες μέρες πριν. Επίσης δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση ε, κυρίως στην Ελλάδα γιατί δεν διαθέτουμε ένα επιστημονικό δυναμικό ή ένα πολιτικό επιτελείο καθώς και για μεταφραστές για να, και μεταφραστές για να ε, ασχοληθούν, να μεταφράσουν επεξεργασίες που έχουν κάνει άλλοι φορείς ε, στην Ευρώπη. Ωστόσο έχουμε καταφέρει και έχουμε μεταφράσει Αρκετέ αρκετές πλευρές της συμφωνίας. Όπως για παράδειγμα TTIP και κλιματική αλλαγή, TTIP και δημόσιες υπηρεσίες, TTIP εμπόριο και υγεία και τώρα είναι υπομετάφραση σε ένα 15 λεπτό βίντεο με θέμα την αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά γίνονται με καθυστέρηση όμως και με πάρα πολύ κόπο γιατί γίνονται, γίνονται ε, από εθελοντέ. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γιατί τα μέσα μαζική ενημέρωση από το 2013 μέχρι και το 2015 τον Οκτώβριο, ελάχιστα είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Όμω από τον Οκτώβριο και θα πούμε γιατί υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Γίνονται εκπομπέ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Πρόσφατα το κανάλι τη Βουλή είχε μια εκπομπή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που συμμετείχα και εγώ και γενικότερα υπάρχει μία ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ε, επίσης αυτό το είπαν επανειλημμένα και η Δώρα και ο, ο Κύριος Γολέμις ε, η τιτία επί λόγω των μνημονίων δεν αποτέλεσε αντικείμενο ε, πολιτικής θα έλεγα προβολής του θέματος ή και κριτικής. Ε, 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 είναι εντυπωσιακό ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αυτά που λέμε «debate» κανένας δημοσιογράφος δεν ρώτησε τους αρχηγούς των κομμάτων ποια είναι η θέση τους για την TTIP. Επίσης, και τη δεύτερη φορά που έγινε μεταξύ ε, του, ε, του συντρόφου ε, του Αλέξη του Τσίπρα και του Μειμαράκη κανένας δεν ρώτησε ποια είναι η θέση των δύο πολιτικών αρχηγών. Ε, όμως αξίζει να σημειώσουμε και δεν το λέω επειδή είναι εκπρόσωπο εδώ του Πουλατζά και της Ρόζα Λοξεμπούλ τη σημαντική συνεισφορά των δύο αυτών ιδρυμάτων ε, 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 στην ενημέρωση και ιδιαίτερα η έκδοση ε, ε, της μπροσούρας ε του Τζον Χίλαρη έχει παίξει ε, 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 σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα από εκεί αντλούσαμε τις ε, ε, πρώτες πληροφορίες. Ε, θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά για τις αντιστάσεις στην Ελλάδα. Ε, σε κοινωνικό επίπεδο, οι αντιστάσεις είναι μικρές αριθμητικά, αλλά και ποιοτικά αδύναμες. Σε ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, πραγματοποιήθηκαν τρεις παγκόσμιες δημόσιες δράσεις. Προσπαθήσαμε αυτό να το κάνουμε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μικρή. Στην πρώτη ήταν 30 με 40 άτομα, εγώ και οι φίλοι μου και κάποιοι περαστικοί. Στη δεύτερη, εγώ, οι φίλοι μου και οι φίλοι των φίλων μου, καμία εβδομενταριά. Και στην τρίτη, που έγινε στις 10 Οκτωβρίου... ήταν γύρω στα 150 άτομα, κάτι περισσότερο... Ε, όταν στο Λουξεμβούργο την ίδια μέρα ε, συμμετείχαν 1.500. Ε, το λέω αυτό γιατί... Αξίζει να το υπογραμμίσουμε για να δούμε το τι θα κάνουμε παραπέρα. Δεν το λέω για κάποια γκρίνια και ούτε να ε, κατηγορήσω κάποιον, έτσι. Ε, το τι υπάρχει λοιπόν σε επίπεδο ε, αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, Καταρχάς υπάρχει ένα μπλοκ ε, που λέγεται Stop TTIP Greece και το διαχειριζόμαστε δύο άτομα. Ε, υπάρχει μια ομάδα επικοινωνία στην οποία συμμετέχουν γύρω στους 120 φορείς και άτομα και κατά καιρούς πραγματοποιούνται ευκαιριακές συναντήσεις για τη διοργάνωση αυτών των δημοσίων δράσεων που προανέφερα. Εδώ αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια ιδιαίτερη παρουσίαση, μια ιδιαίτερη αναφορά για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς επίσης τις καταναλωτικές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις τι θέση παίρνουν και τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη έχουν κάνει πάρα πολλά. Ε, πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από την Αδεδή. Η Αδεδή έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις, τις θέσεις της τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2015. Μόνο ομοθέσεις. μόνο ομοθέσεις. Δεν έχει κάνει κάτι περισσότερο. Έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου, έτσι. Δεν συμμετείχε σε αυτές τις εκδηλώσεις που προαναφέραμε και δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο για να ενημερώσει τα μέλη της. Η ΓΕΣΕ, έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε, δεν μάθαμε, προφανώς έχει επιλέξει να πάρει θέση, αποφεύγει να πάρει θέση. Οι πασεγιές. οι πασεγιές τουλάχιστον μέχρι την ώρα δεν έχει πάρει υπεύθυνα θέση. Αναδημοσίευει θέσει του ΣΕΒ, χωρίς όμως η ίδια να έχει δημοσίως πάρει θέση. Πρόσφατα δημοσίευσε ένα άρθρο πριν από λίγε μέρε. Ασύμετρη απειλή για την παραγωγή αραβοσίτου και τη Διατλαντική Συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα. Το άρθρο αυτό κάνει μια κριτική μόνο στην παραγωγή του αραβοσίτου και είναι στην πραγματικότητα η κριτική που ασκήθηκε από ευρωπαϊκέ αγροτεσυνεταιριστικέ οργανώσει εν ώψη του 11ου γύρου των διαπραγματεύσεων που έγινε στο Μαϊάμι τον Οκτώβριο του 2015 που προανέφερε η Δώρα. Τώρα, σε επίπεδο περιβαλλοντικών και καταναλωτικών οργανώσεων. Το Κέντρο Προστασία Καταναλωτών, ΚΕΠΚΑ, ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ε, Καταναλωτών, η οποία όμω περιορίζει την κριτική τη, όχι σε όλη την ΤΥΠ, μόνο στα τρόφιμα και στην ποιότητα των τροφίμων. Το ίδιο κάνει και η ΕΚΠΙΖΟ. Περιορίζεται δηλαδή μόνο στα τρόφιμα. Αντιθέτω, η ΒΙΟΖΟ είναι αντίθετη στο σύνολο τη συμφωνία. Οι περιβαλλοντικέ οργανώσει το WWF Ελλάς δεν έχει πάρει θέση. Ωστόσο, στις υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης, όχι απλά έχει πάρει θέση, συμμετέχει ενεργά στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις που γίνονται. Η Greenpeace, επίσης, δεν έχει αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη δράση. Απλά... την περίοδο που συγκεντρώναμε υπογραφές για ενάντια στην TTIP προώθησε το πετήσιο της ΑΒΑΣ. Αυτό έκανα. και το ελληνικό δίκαιο φίλη της φύσης που συμμετέχω και είμαι πρόεδρος έχει πάρει σαφή θέση από το 2013. Είναι ενάντια στην TTIP αλλά και σε όλες τις άλλες συμφωνίες. Σε επίπεδο διεθνών οργανώσεων, αντίθετη επίσης είναι και η ΑΤΑΚΕΛΑΣ που στην Ευρώπη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και μάλιστα θα έλεγα σε ορισμένε περιπτώσεις είναι και το πρώτο βιολί της ορχήστρα. ορχήστρας. Η αντιστάσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Υπάρχει ένα συντονισμό οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών που συμμετέχουν και οι φίλοι τη φύση, ανταλλάσσουν πληροφορίε και συντονίζουν τι δημόσιε δράσει. Επιγραμματικά αναφέρω τη συλλογή 3,2 εκατομμυρίων υπογραφών ενάντια στην TTIP. Δεν είναι μικρό το νούμερο, δεν πρέπει να το υπερτιμούμε όμω και δεν πρέπει και να το υποτιμούμε. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιο να υπογράψει ένα χαρτί ή να μπει στον υπολογιστή του και να βάλει το mail του και να υπογράψει. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε όμω και αυτό. Στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν περίπου 45.000 υπογραφέ προ το τέλο. Συγγνώμη. Οι από... Ε, 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 ε στην πραγματικότητα ήταν λιγότερε σε ένα μήνα πριν. Το εντυπωσιακό ήταν 30 μέρε πριν λήξει η προθεσμία, υπέγραφαν χίλια άτομα την ημέρα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Πάντω, οι πρώτε 5.000 υπογραφέ συγκεντρώθηκαν σε ένα χρόνο. Ε, αξίζει να αναφέρουμε τη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Βερολίνο στις 10 Οκτωβρίου του 2015, στην οποία πήραν μέρος 250.000 διαδηλωτές. Ένα Πολύ μεγάλος αριθμός. Ε, σε αυτή τη διαδήλωση συμμετείχαν ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ακόμα και το Σαλδημοκρατικό Κόμμα του Βερολίνου... πήρε θέση και κάλεσε ε, τον κόσμο να συμμετέχει. Ε, δρομολογήθηκαν ειδικά ε, τρένα, ε, λεωφορεία... για να μεταφέρουν τον κόσμο, ακόμα και ποταμόπλια. Ε, επίσης, αξίζει να αναφέρω την κινητικότητα... που υπάρχει στον χώρο της αυτοδιοίκησης αναλυτικά θα πω πιο κάτω, που παίρνει αποφάσεις για ελεύθερες ζώνες TTIP, όπως γινόταν το 2002 στην Ελλάδα, που οι νομα, τα νομαρχιακά συμβούλια έπαιρναν ε, αποφάσεις και ψηφίσματα για ελεύθερες περιοχές από την καλλιέργεια και την εμπορία των μεταλλαγμένων. Έτσι. Γι' αυτό θα μιλήσω παρακάτω. Ε, τώρα, ε, όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την συμφωνία, μίλησε η η Δώρα πιστεύω αρκετά αναλυτικά. Θα ήθελα όμω να επισημάνω, το είπε αυτά, αυτό, αλλά ήθελα να το επισημάνω κι εγώ. Την αρχή τη προφύλαξη που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τη ΣΥΠΑ, που ισχύει η αρχή τη απόδειξη τη βλαπτικότητα. Δηλαδή, κυκλοφορούν τρόφιμα, υπηρεσίε κτλ. Και, και εκ των υστέρων πρέπει εσύ να αποδείξει ότι αυτό είναι βλαπτικό στην υγεία ε, ή στο περιβάλλον. Ε, Επίσης, ε, για αυτή, καθ' αυτή τη συμφωνία θα ήθελα να πω λιγάκι ακόμα για τα τρόφιμα. Ε, ε, είπαμε για τα μεταλλαγμένα. Ε, είπαμε γιατί, το ανέφερε η Δώρα, ότι στη ΣΥΠΑ επιτρέπεται η πάχυνση των βοηδών με ορμόνες πράγμα που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η συντήρηση των πουλερικών με χλώριο, πράγμα που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου κατασκευάστηκε γενετικά τροποποιημένος ολωμός στη ΣΥΠΑ που συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα. Ε, Συνεχίζω με ε... ορισμένες προτάσεις. Γιατί καλά όλα αυτά, τι κάνουμε από εδώ και μετά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε αρχικά. Το κίνημα ενάντια στην TTIP είναι ιδιαίτερα χαμηλό στη χώρα μας. Και αναντίστοιχο των προβλημάτων που η συμφωνία θα δημιουργήσει. Είναι σε χαμηλότερο επίπεδο με τα ανάλογα κινήματα στην Ευρώπη με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, όπως είμαστε σήμερα... πολιτών και οργανώσεων, δεν μιλάω για τα κόμματα... είναι μια άλλη υπόθεση αυτή, ε, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί σημαντικά... και άρα να στηριχτεί αποφασιστικά μια απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ... για τη μη συμμόρφωση με την TTIP, όπως είναι σήμερα το κίνημα. Με βάση τη σκληρή πολιτική και του εκβιασμού που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη χώρα μα, θεωρώ δεδομένο, είναι προσωπική άποψη αυτή, ότι όταν οι διαπραγματεύσει μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωθούν, τότε θα ασκηθούν μεγάλε πολιτικέ πιέσει προ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να συμμορφωθεί με την TTIP. Θα πω ποιε είναι οι θέσει της ΣΥΡΙΖΑ παρακάτω. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε την καταψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ομάδα τη Αριστερά και του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ε, αξίζει τον κόπο να αναφέρω τι έκαναν τα κόμματα εκεί. Mm. Λοιπόν, εκεί οι ομάδε ψήφισαν ω εξή. Ψήφισαν 436 ψήφοι ήταν υπέρ και 231 κατά. Το υπερψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτέ του δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, των Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, τα 5 έκτα των Φιλελευθέρων και τα 2 τρίτα των Σοσιαλιστών. Το υπερψήφισαν. Το καταψήφισε το σύνολο τη Αριστερά και των Πρασίνων, το 1 τρίτο των Σοσιαλιστών και από του ευρωβουλευτέ των δύο ακροδεξιών εθνικιστικών ομάδων. Από την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνετε, το ποτάμι, το Πασό και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε έτσι. Επίση, επίσης, θέλω να υπερθυμίσω, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 10 και 11 Οκτωβρίου του 2015. Μεταξύ των άλλων αναφέρει, την επόμενη περίοδο έχουμε μπροστά μα μια σειρά από μάχες... μάχε που υπερβαίνουν το εθνικό πεδίο και απαιτούν πανευρωπαϊκή κινητοποίηση όπω αυτή για την απομείωση του δημοσίου χρέου ή αυτή για την απόρριψη τη διατρατική συνθήκη εμπορίου ή παευρωπαϊκή ένωση. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να αναπτυχθεί το κίνημα εκείνο που θα στηρίξει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει η ώρα να απορρίψει τη διατρατική συνθήκη. Νομίζω ότι είναι έτοιμο και ο Χάρη να πει, αλλά θα πω ορισμένα πράγματα κι εγώ. Ε, να συνεχιστούν οι ενημερώσει όπω αυτή που γίνεται στι νομαριακέ επιτροπέ. Ε, από ό,τι γνωρίζω, έχει γίνει και μία στο περιστέριο που συμμετείχε ο, Στέλιο Στέλιος ο Παπά, αλλά και εγώ για λίγο. Ε, σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμη, να ληφθούν αποφάσει για ζώνε ελεύθερε από την TTIP. Σύμφωνα με τη Mondiplomatique ένθετο τη Αυγή που κυκλοφόρησε τώρα την Κυριακή στι 22 Ιντεκάτου, στη Γαλλία σχεδόν 500 δημοτικέ και περιφερειακέ αρχέ κάθε μεγέθου έλαβαν παρόμοιε αποφάσει εκπροσωπώντας το 54% του πληθυσμού τη χώρα. Αυτό στη Γαλλία. Ο Κούλογλου σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην εποχή Αναφέρει τα έξι. Στάσσονται με ψηφίσματα εναντίον τη συμφωνία, ενημερώνοντα του πολίτε περίπου 250 δήμοι στη Γερμανία, 400 στη Γαλλία, 270 στην Αυστρία, ενώ ανάλογε κινήσει ξεκίνησαν και στην Ισπανία. Εκτό όμω από αυτού, από αυτέ τι χώρε, γνωρίζω ότι γίνεται το ίδιο στο Βέλγιο, στην Αγγλία κλπ. Ε, τρίτον, να μπει στην ατζέντα των δράσεων, των σωματείων, ομοσπονδιών, αγροτικών συνεταιρισμών, πανεπιστημίων και ελεύθερων και κοινωνικών χώρων. Και τέλο, σε πολιτικό επίπεδο και κυβερνητικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προετοιμάζεται, αν δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, για να ξεκινήσει τι διαδικασίε και να απαιτήσει συμφωνία να χαρακτηριστεί μεικτή. Έκανε αναλυτικότερη παρουσίαση η Δώρα, έτσι ώστε να συζητηθεί και να καταψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τελειώνοντα, θα σα διαβάσω τι είπε η πρόεδρο του Οικολογικού Κινήματο του Λουξεμβούργου, Μπλάν Σαββέμπερ, αν την προφέρω σωστά, μιλώντα πρόσφατα σε μια εκδήλωση στην πόλη του Λουξεμβούργου με θέματα τα επόμενα βήματα τη αριστερά για να μην περάσει η συμφωνία. Λέει λοιπόν αυτή η κυρία, Τέτοιε κοινωνικέ συμμαχίε στο Λουξεμβούργο δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Γιατί εκεί γίνονται, είπαμε κάποια πράγματα. Όλα τα συνδικάτα από του αγρότε μέχρι του υπαλλήλου στο, χρηματι... στο χρηματοπιστικό τομέα πιστοτικό τομέα έχουν το, ταχθεί κατά τη CTIP και οι συμμαχίε που συγκροτούνται ξεπερνούν τα σύνορα. Αυτά στο Λουξεμβούργο. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήσει τελικώ τη συμφωνία, θα πληγούν από την οικονομία και τι θέσει εργασία μέχρι τον πολιτισμό τη Ευρώπη. Λοιπόν, α προσπαθήσουμε και στην Ελλάδα να αναπτύξουμε τι κοινωνικέ συμμαχίε, να συμμετέχουμε στο κίνημα ενάντια στην TTIP. Μπορούμε σε συνεργασία και με του κοινωνικού αγώνε, με του λαού και τα γεννήματα τη Ευρώπη, να αποτρέψουμε τη ληστρική συμφωνία TTIP και ΣΕΤΑ, όπω έγινε με τη συμφωνία ΑΚΤΑ το 2012. Ευχαριστώ πολύ.